Πάμε τώρα σε ένα έθιμο που συνδέει το χθες με το σήμερα. Να συνδεθούμε απευθείας με το Ρέθυμνο και τη Στέλλα Μαθιουδάκη. Μιλάμε για το έθιμο της Καντάδας, το οποίο αναβίωσε και φέτος. Καλησπέρα, Στέλλα. Όμορφες εικόνες, μελωδική ατμόσφαιρα, όλα αυτά στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, που χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ομορφιά. Πραγματικά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα οι κανταδόροι μας, οι παραδοσιακοί κανταδόροι, παραδοσιακά σύνολα δηλαδή, μαζί με καθηγητές από το Μουσικό Σχολείο αλλά και μαθητές του ίδιου σχολείου, σεριάνισαν έτσι παραδοσιακά στους κεντρικούς δρόμους της παλιάς πόλης. Χάθηκαν μέσα στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου, αναβιώνοντας την παραδοσιακή κριτική καντάδα, η οποία και αυτή μας είχε λείψει τα τελευταία χρόνια μαζί με όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Να θυμίσουμε βέβαια ότι όλες οι εκδηλώσεις, το σύνολο των φετινών εκδηλώσεων, για όλες αυτές αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας είναι η Anek Lines και η Blue Star Ferries. Ένα έθιμο το οποίο συνεπήρε κυριολεκτικά τον κόσμο. Θα πρέπει να γνωρίζετε, Κατερίνη, κυρίες και κύριοι, ότι ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται στο Ρέθυμνο. Οι επισκέπτες, οι εκδρομές του τριημέρου έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν. Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Σχεδόν όλα τα περισσότερα καταστήματα είναι κυρίως γεμάτα και αντιλαμβάνεστε είναι μόνο γύρω στις 9 το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Ωστόσο, θα πρέπει να πω, πέρα από την Καντάδα και όλα τα υπόλοιπα πάρτι από καρναβαλικές ομάδες που διεξάγονται και σήμερα, αύριο πλέον θα έλεγα ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, καθώς έχουμε στις 5 το απόγευμα την παιδική παρέλαση, η οποία θα ξεκινήσει από τον κόμβο Θεοτοκοπούλου έως και το 3ο γυμνάσιο της πόλης, εκεί στο ύψος των 4 μαρτύρων, και αμέσως μετά τη σκητάλη θα πάρουν οι μεγάλοι καρναβαλιστές με την μεγάλη νυχτερινή παρέλαση που θα γίνει στις 9 το βράδυ, στους ίδιους δρόμους, στο δρόμο της από Θεοτοκοπούλου έως και την παλιά πόλη, μέσω της λεωφόρου Κουντουριώτη. Θα πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι θα ακολουθήσει ξέφρενο πάρτι, μια μεγάλη συναυλία αύριο το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών της παλιάς πόλης με τον λαοφιλή καλλιτέχνη Σταν. Ενώ φυσικά η μεγάλη μέρα θα ξημερώσει η Κυριακή, τότε ακριβώς στις 2 το μεσημέρι, και ο όμιλος της Crete TV. Η Crete TV θα μεταδώσει ζωντανά αυτό το κορυφαίο καρναβαλικό γεγονός της Κρήτης, το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, το οποίο θα ξεκινήσει και για το οποίο πολλής λόγος έχει γίνει τελευταία πολύ έντονο και ζωηρό, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον από πολλούς επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που θα δώσουν το παρόν εδώ στο Ρέθυμνο. 100.000 άνθρωποι, λένε πληροφορίες, λένε τα στοιχεία των διοργανωτών του Δήμου Ρεθύμνου, ότι την Κυριακή θα βρίσκονται στο Ρέθυμνο προκειμένου να διασκεδάσουν μαζί με όλους εμάς, τους Ρεθυμνιώτες δηλαδή, σε αυτό το ξέφρενο πάρτι, σε αυτή την υπέροχη, φαντασμαγορική ατμόσφαιρα που θα έχουμε, με αυτό το μοναδικό σοου που θα μας προσφέρει το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι μετά από 3 χρόνια. Το καρναβάλι που, όπως είπε και χθες ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, Στέλλα, το κάνει ο κόσμος ουσιαστικά. Είναι οι εθελοντές που δουλεύουν επί μήνες, που ξοδεύουν από το χρόνο τους, από την ενέργειά τους, που ξοδεύουν χρήμα και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και τα καρπώνεται ο τόπος. Ακριβώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί οι χιλιάδες καρναβαλιστές του Ρεθύμνου που φέτος θα ξεπεράσουν τις 12.000, είναι 32 ομάδες με 27 άρματα, περίπου 12 και κάτι χιλιάδες καρναβαλιστές, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που εργάζονται πυρετοδός, όχι τον τελευταίο μήνα, αλλά τους τελευταίους μήνες, προκειμένου η πόλη να ζωντανέψει. Ο Φεβρουάριος που φέτος διεξάγονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις να είναι πραγματικά ένας δυνατός και ζωηρός μήνας και δυνατός οικονομικά μήνας, κάτι το οποίο έλειπε φυσικά από την τοπική οικονομία. Πραγματικά αυτό που θα ζήσουμε την Κυριακή θα είναι εντυπωσιακό. Οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, οι απλοί πολίτες, οι διοργανωτές καλούν κάθε άνθρωπο που μας βλέπει αυτή την ώρα ζωντανά από την τηλεόρασή του, από τους δέκτες του, να βρεθεί στο Ρέθυμνο. Το ζητούμενο είναι η ασφάλεια. Νομίζω θα κερδίσουν το στοίχημα. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το Ρέθυμνο κάνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το στοίχημα το έχει κερδίσει και στο παρελθόν. Κάπως έτσι θα γίνει και φέτος. Όλα έχουν συντονιστεί. Τα πάντα είναι, ακόμα και οι τελευταίες λεπτομέρειες έχουν καθοριστεί, ούτως ώστε στις 2 το μεσημέρι πραγματικά να ξεκινήσει αυτό το μοναδικό σόου. Το λέω σόου επειδή το καρναβάλι είναι ένα φαντασμαγωγικό.
αγορικό θέαμα που κανείς δεν περιμένει μια τόσο δα μικρή πόλη ενδεχομένως στο χάρτη της Ελλάδας ότι μπορεί με τόσο κέφι, με τόση φαντασία να δημιουργήσει τόσο εφάνταστα πράγματα. Όπου υπάρχει μεράκι και καλή και σωστή οργάνωση, τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα μάλλον δεν γίνεται να μην σε δικαιώσει. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε να κλείσουμε με εικόνες από τους οργανωπαίκτες, από τους κανταδόρους που σεριάνισαν νωρίτερα στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Ένα έθιμα ιδιαίτερα μελωδικό που έτσι προσελκύει και αρκετούς επισκέπτες που όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα Στέλλα έχουν ήδη φτάσει στο Ρέθυμνο. Οι οργανωπαίκτες που έδωσαν το ρυθμό ξεκινώντας από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη με κατάληξη τη Μεγάλη Πόρτα και νομίζω ότι όσο προχωρούν οι οργανωπαίκτες τόσο ακολουθούν και περισσότεροι. Μικροί, μεγαλύτεροι, δεν έχει σημασία. Κόσμος βγαίνει στα μπαλκόνια. Είναι ένα διαδραστικό, ζωντανό, όμορφο έθιμο. Λοιπόν, μία τελευταία κουβέντα από σένα, Στέλλα, για να κλείσουμε. Το οποίο ευτυχώς δεν χάνεται στο πέρασμα των χρόνων. Μιλάμε για την παραδοσιακή κριτική καντάδα. Ευτυχώς δεν χάνεται. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και οι καρναβαλιστές μας, οι οποίοι αναβιώνουν έθιμα, όπως ήταν οι ευρωπαϊκές καντάδες, τώρα οι κριτικές, και θέλουν να δώσουν το παρόν μαζί με όλους εσάς, με όλους τους επισκέπτες μας, την ερχόμενη Κυριακή, φυσικά αύριο, αλλά κυρίως την ερχόμενη Κυριακή εδώ στο Ρέθυμνο, με καλό καιρό. Λοιπόν. Εκεί θα πάμε αμέσως τώρα, μου έδωσε την καλύτερη πάσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.